Ηρακλή Πανιωνίου. Νικητής ο Ηρακλής με σκορ 2-1. Ο Ηρακλής που ξεκίνησε εντυπωσιακά, πέτυχε 2 γκολ. Στη συνέχεια όλα έδειχναν ότι ο Ηρακλής θα περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα, αλλά ο Πανιώνιος βελτιώθηκε, οργανώθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού πέτυχε ένα γκολ, πίεσε αρκετά τον Ηρακλή. Εδώ φάσεις από τον πρώτο ημίχρονο με τον Λατουσέ, ο Χατζημπαταγής που θα κάνει τον πάσιμο. Κόντρες αλλεπάλληλες, τελικά ο Γραβάνης θα δώσει τη λύση και ο Σαραβάκος θα χάσει την μπάλα. Από τον Ηρακλή που ικανοποίησε κατά διαστήματα, καλύτερη Κοφίδης, Παπαδόπουλος και Καραΐσκος στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ θα γίνει ένα λάθος, αλλά τελικά θα δώσει τη λύση και πάλι ο Γραβάνης. Από τον αρκετά καλό Πανιώνιο, περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, καλύτερη η Σάρα Βάκος, Εμβολιάδης και Παπα Μιχαήλ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι παίχθηκε ένα ελεύθερο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο στο σημερινό αγώνα. Εδώ θα γυρίσει ο Χατζηπαναγής, θα γίνει μια κεφαλιά, θα γίνει το λάθος, θα σουτάρει ο Καραΐσκος και ο νεαρός Παπαδόπουλος που είχε εξαιρετική επιτυχία σήμερα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σύριγου. Λέγαμε λοιπόν ότι παίχθηκε ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Ο Πανιώνιος βοήθησε ώστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εδώ μια φάση θα γίνει το λάθος. Ο Αλεξάνδρης θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Συρίγος και ο Παπαδόπουλος με γυριστό σου θα κάνει το 2-0 στο 39. Δεύτερο ημίχρονο, ο Σαραβάκος θα χτυπήσει ένα φάουλ. Γυριστό σουτ του Παπα Μιχαήλ. Γυρίζει ο Καναράς για να διώξει ο Καραΐσκος και κόρνερ. Εδώ μια κεφαλιά από τον Εμβολιάδη σε κόρνερ που χτύπησε ο Σαραβάκος και το 2-1 στο 71. Όπως είπαμε, ο Πανιώνιος πίεσε τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανιώνιος που είχε καλές στιγμές, αλλά δεν ολοκλήρωνε τις προσπάθειές του. Εδώ ο Καναράς σε ένα μπάσιμο θα γυρίσει την μπάλα για τον Λατουσέ, θα κάνει τη σέντρα. Συνεχίζοντας το σερί των καλών του εμφανίσεων, ο Ηρακλής κέρδισε σήμερα και τον Πανιώνιο με 2-0 και πέρασε μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο νικητής, παρόλες τις δυσκολίες που δημιούργησε η βροχή με τις υδάτινες παγίδες της, επέβαλε το παιχνίδι και κέρδισε δίκαια τον αντίπαλό του, αφού εκτός από τα δύο γκολ είχε ένα δοκάρι και πολλές σημαντικές ευκαιρίες, αντίθετα με τον Πανιώνιο που δεν κατόρθωσε να αναπτύξει το επιθετικό του παιχνίδι, ίσως διότι πιέστηκε ασφυκτικά από τον Ηρακλή από το πρώτο λεπτό και περιορίστηκε μόνο στην άμυνα. Στο δέκτη σας φάσεις από το πρώτο ημίχρονο, από τα πρώτα λεπτά, με το κόρνερ του Χατζηπαναγή και το σούτ του Ορφανίδη. Ο Ηρακλής επιμένει, πιέζει και τώρα στο προσκήνιο ο Ραγγέλοφ που κατεβαίνει, κάνει μια ατομική προσπάθεια, φτάνει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, επιχειρεί ένα σούτ και η μπάλα αποκρούεται από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα φοβερό σούτ που βρήκε τη γωνιά της οριζοντίου δοκού από την δεξιά μεριά. Ο Πανιώνιος επιχειρεί τώρα μια αντεπίθεση στο χώρο του κέντρου. Ο Σαραβάκος προσπαθεί να ξεπεράσει την αντίσταση του Δημητρόφ, δεν τα καταφέρνει. Ο Δημητρόφ προσπαθεί να συνεργαστεί στο χώρο του κέντρου με τον Παβιάνου. Κόβει ο Λατουσέ που τον βλέπετε στο δέκτη σας. Κάνει μια ενέργεια αριστερά για τον Γραβάνη. Αυτός αποφεύγει τον Παβιάνου και εν συνεχεία τον Αδάμου. Κάνει μια προθυμένη παλιά. Αλλά ο διαιτητής δίνει ένα φάουλ του Ορφανίδη πάνω στον Σαραβάκο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Παπαϊωάννου τώρα κάνει μια παλιά, αποκρούει η άμυνα και το σούτ του Αδάμου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τον Ηρακλή από το φάουλ του Παπαϊωάννου, την απόκρουση με κεφαλιά του Εμβολιάδη και το ξερό αστραπείο σούτ του Αδάμου. Πανηγυρισμοί. Ξαναβλέπουμε τη φάση του γκολ. Αποκρούεται η μπάλα στον Αδάμου και πολύ ψύχρεμα την μπάλα στην αριστερή γωνιά της εστίας του Μπαρμπαλιά. Ο Ραγγέλοφ στο προσκήνιο κάνει μια μεταβίβαση δεξιά για τον Αδάμου, ο νεαρός Αδάμου που εντυπωσίασε και σήμερα, όπως επίσης ο Ραγγέλοφ, ο Δημητρόφ, ο Κοφίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Σαραβάκος τώρα στο προσκήνιο, μια ενέργεια επιθετική από αριστερά, αποκρούεται από την άμυνα, η μπάλα πηγαίνει στον Λατουσέ και κάνει ένα σουτ που φεύγει ένα μέτρο out. Θα έλεγα πως ήταν η μοναδική επικίνδυνη, αν μπορεί έτσι να χαρακτηριστεί, επιθετική ενέργεια του Πανιωνίου που περιορίστηκε σε αμυντικά καθήκοντας. Και στο προσκήνιο τώρα ο Ηρακλής, μια μονομαχία στο χώρο του κέντρου με τον Κοφίδη. Κόβεται με φάουλ, το σημειώνει ο διαιτητής και ο Ηρακλής στο προσκήνιο. Από δεξιά τώρα μια κίνηση με μια παλιά σέντρα
Πιάνει ο Καραΐσκος μια διαφορά, η μπάλα στο Χατζηπανεγιά, αποκρούνει η αμυντική όπως όπως. Φτάνει τώρα στον Ορφανίδη, μόνο μαχή με τον Γραβάνη, τον ξεπερνάει παρά την κόντρα, κάνει παράλληλη σέντρα και ο επερχόμενος Παπαϊωάννου με φοβερή κεφαλιά κάνει το 2-0. Πολύ εντυπωσιακή η ενέργεια του Παπαϊωάννου που αντελήφθηκε, θα έλεγα, την πρόθεση του Ορφανίδη. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Χωρίς σχόλια, η εικόνα είναι αρκετά εύγλωτη. Και ο Ορφανίδης που επιχειρεί τη σέντρα με την κεφαλιά του Παπαϊωάννου που χειροκροτήθηκε από όλους τους φιλάθλους.